Να επιστρέψουμε τώρα στο θέμα, κυρίες και κύριοι, μεταξύ φοιτών αστυνομικών, τα οποία, όπως είπαμε, έπεσαν θύματα της οικονομικής κρίσης. Ο Θεόφιλος Παπαδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και η οποία Ένωση κατήγγειλε το θέμα αυτό στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Να τον ακούσουμε λοιπόν. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μετά τις ελλείψεις που έχουμε σε έψυχο δυναμικό και τις μεγάλες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή εδώ και 4 χρόνια που έχουμε μπει στο μνημόνιο, βλέπουμε ότι πάρα πολλοί υπαστυνόμοι, περίπου πάνω από 800 υπαστυνόμοι πανελλαδικά, δεν έχουν πάρει τα ξύφη τους. Εμείς αναγκαστήκαμε ως συνδικαλιστές να τον καταγγείλουμε, γιατί ξέρετε, όταν ένας αξιωματικός δεν παίρνει το ξύφος του, που είναι ένα σύμβολο τιμής, έχει συμβολική ηθική αξία, αυτό αντικατοπτρίζει την εικόνα που έχει η πολιτεία για αυτόν. Επομένως, το φιλότιμο, η ψυχολογία του, το ηθικό του είναι χαμηλό. Οφείλει η πολιτεία να στηρίζει τον Έλληνα αστυνομικό για να μπορέσει και αυτός να επιδώσει την ασφάλεια και την τάξη που τόσο πολύ το έχει ανάγκη ο τόπος μας. Εμείς το καταγγείλαμε. Δυστυχώς ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Οικίας, δεν μας λέει για ποιο λόγο δεν έχουν πάρει αυτά τα ξύφη, όταν αντίστοιχοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων τα έχουν πάρει κανονικά. Και να πω σε αυτό το σημείο, για να ακούσω και τη τηλεθεατές σας, δεν μπορεί να μπαίνουν στρατιωτικοί στις στρατιωτικές σχολές φέτος, ενώ οι αστυνομικοί που περνάνε στις αστυνομικές σχολές να μπαίνουν από το 15 και να βγουν το 17. Βλέπουμε μια αδικία που αντιμετωπιζόμαστε εμείς οι Έλληνες αστυνομικοί, την οποία εγώ οφείλω να την καταγγείλω για να καταλάβει ο κόσμος σε τι δύσκολες συνθήκες, με τι δύσκολες συνθήκες προσπαθούμε να επιδώσουμε την ασφάλεια των πολιτών. Περιμένουμε να λυθεί το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό όταν δεν δίνει τα εφόδια στους αστυνομικούς πώς μπορούν οι αστυνομικοί να πολεμήσουν με το έγκλημα. Και βέβαια το ξύφος έχει ηθική αξία. Φανταστείτε ότι έξω έχουμε τα μισά περιπολικά χαλασμένα, ότι έχουμε πάρα πολλά μεγάλα ενίκια αστυνομικών καταστημάτων τα οποία δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Όταν ο αστυνομικός παίρνει σφαίρες για να πυροβολήσει, να εκπαιδευτεί, όταν ο αστυνομικός αναγκάζεται να αγοράζει τη στολή του γιατί δεν του χορηγεί ούτε καν ύφασμα η ελληνική πολιτεία και πάρα πολλά άλλα τα οποία είναι γνωστά. Μακάρι να μας ακούσει ο νέος Υπουργός Δημόσιας Τάξης που από ό,τι βλέπω τα πάει καλά σε επικοινωνιακό επίπεδο και βλέπω ότι επισκέπτεται όλες τις υπηρεσίες και να επιλύσει τα χρόνια προβλήματα που έχουμε όλες τις υπηρεσίες και ειδικά εδώ της Κεντρικής Μακεδονίας. Είπε πάντως, κύριε Παπαδάκη, ο Υπουργός, ότι υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη προμήθειας 300 ψηφών, τα οποία θα παραδοθούν μέχρι το τέλος του 2014. Ναι, να πω και σε αυτό το σημείο για να καταλάβει ο κόσμος. Επειδή έχουν περικοπεί οι μισθοί και οι συντάξεις ολωνών μας και οι ασφαλιστικές, τα ασφαλιστικά δεδομένα που έχουμε, δεν μπορεί κάποια πράγματα στο ελληνικό δημόσιο να μην απλοποιούνται. Δεν μπορεί κάποια σύμβαση του ελληνικού δημοσίου όταν γίνεται κάποια αγορά αγαθών για να λειτουργήσουν, που είναι αναγκαία για να λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες και ειδικά σώματα ασφαλείας, να είναι τόσο χρονοβόρα. Δεν μπορεί από τη μία να μας κόβουν τους μισούς και από την άλλη η γραφειοκρατία να συνεχίζει κανονικά. Οφείλουμε να το αλλάξουμε αυτό το κράτος όπως σωστά λένε η πολιτική μας, αλλά προς κάθε κατεύθυνση. Εγώ πρέπει να το καταγγείλω αυτό γιατί βλέπω πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες πραγματικά ζει και βασιλεύει η γραφειοκρατία. Ένα περιπολικό, εάν χαλάσει ένα ανταλλακτικό του, θέλει πάνω από 3 μήνες να εγκριθεί η δαπάνη για να φτιαχτεί αυτό το περιπολικό. Φανταστείτε ένα τμήμα που έχει 2 περιπολικά να χαλάσουν και τα 2 και να περιμένουν 3 μήνες για να επισκευαστούν βλάβες αξίας 50 και 100 ευρώ. Αυτό οφείλω να πω εγώ. Πρέπει να τα επιλύσουμε αυτά, πρέπει να τα διορθώσουμε, να προχωρήσει ταχύτερα η δημόσια διοίκηση και ειδικά η αστυνομία, που πρέπει να πολεμήσει το έγκλημα που έχει αυξηθεί πάρα πολύ στις μέρες μας και ειδικά το επαναλαμβάνω στην Κεντρική Μακεδονία που, να το πω και αυτό, πάρα πολλοί αστυνομικοί βγαίνουν από τις σχολές πάνε στην Αθήνα. Δυστυχώς οι περιοχές μας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν ενισχύονται με νέους αστυνομικούς. Κάτι το οποίο πρέπει να το δει και αυτό η πολιτεία και η κυβέρνηση. Μάλιστα. Είναι πολλά τα ζητήματα βεβαίως που αντιμετωπίζετε. Τώρα το θέμα με τα ξύφη, κύριε Παπαδάκη, είναι θέμα ηθικής από ό,τι καταλαβαίνω. Και είναι όχι, το φιλότιμο, δεν έχει κάποια επίπτωση στην δουλειά του αστυνομικού αυτό. Δεν έχει, απλά σε κάποιες παρελάσεις, σε κάποιες, όταν γίνονται κάποιες συμβολικές κινήσεις, υπάρχουν συναδελφοί που μου έχουν καταγγείλει αναγκάσει και όλας να ζητάει ξύφος από άλλον αξιωματικό παλιότερο για να πάει στην παρέλαση ή να πάει σε μια κηδεία, ξέρω εγώ, ή σε μια θετική εορτή κλπ. Έχουμε τέτοια γεγονότα ή σε τοπικές γιορτές όταν γιορτάζει ο Πολιούχος Άγιος της περιοχής. Έχουμε προβλήματα τέτοια, αλλά τι να κάνουμε, όταν πραγματικά δεν μπορεί να βγάλεις το μήνα σου, όταν βλέπεις ότι η υπηρεσία σου η ίδια δεν μπορεί να στελεχωθεί καλά, ούτε σε έμψυχο δυναμικό, ούτε στην τεχνολογική υποδομή, όταν πολλές φορές εμείς αναγκαζόμαστε να καθαρίζουμε οι ίδιοι τις αστυνομικές υπηρεσίες, να τα βάφουμε, να τα σαντιρώμε τα κτίρια μας, γιατί το ελληνικό δημόσιο δυστυχώς
δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, mm-hmm. τότε είναι μια διαδικασία που την ανεχόμαστε, αλλά πρέπει πραγματικά εδώ, γιατί 5 χρόνια έχουν μειωθεί οι αποδοχές μας, πρέπει να τα λύσει αυτό το ελληνικό δημόσιο. Και βέβαια το τελευταίο που πρέπει να σας το πω, δηλαδή ως συνδικαλιστής, όταν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που είναι τελεσίδικες, βλέπουμε η ελληνική πολιτεία να μην τις θέλει να τις στηρίξει, που μας δικαιώνουν σε ένα μεγάλο σημείο. Αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία η κυβέρνηση πρέπει να τα λύσει, εάν θέλει μια σωστή αποδοτική αστυνομία. Το φιλότιμο βέβαια των αστυνομικών είναι αυτό που κρατάει τις υπηρεσίες. Αλλά εγώ διερωτάω, ως πότε το φιλότιμο θα είναι αυτό που θα διακατέχει τον Έλληνα αστυνομικό, ώστε να μπορέσει να προστατεύσει τον Έλληνα πολίτη. Mm. Να δούμε. Εγώ πιστεύω θα συνεχιστεί αυτή η προσφορά υπηρεσιών από τον αστυνομικό. Το ήθος και το φρόνημά μας είναι σε καλό σημείο, αλλά πρέπει να μας στηρίξει προς κάθε κατεύθυνση. Δεν αντέχουμε άλλο, ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια ο Έλληνας αστυνομικός έχει υποστεί πάρα πολλές μειώσεις και στο εισόδημά του, και στα μέσα που του διαθέτει η ελληνική πολιτεία, και απ' την άλλη η ελληνική πολιτεία θέλει περισσότερα πράγματα από αυτόν. Μάλιστα. Δεν συνάδει αυτό, είναι νομίζω, δεν συνάδει με τη λογική. Ζητάμε τη στήριξη πάντως. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε στο δελτίο μας. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας, καλό καλοκαίρι σε όλους, με περισσότερη ασφάλεια και λιγότερο έγκλημα.